πλατεία μιας επαρχίας. Το πλήθος ήταν ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει. Τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Λίγο σε σκήνη και σεβασμό. Οι γιορτοκόρες του χωριού. Παίζαν ανέστητα με το ζώο. Θέλαμε πώς θέλουν. Προσοχή στο μωρό! Ξαφνικά το μεγάλο κλουβί που έγινε στη ζούση κακόμη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το έχω άσχημα κλείσει. Μα τώρα βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα ήταν λάθο. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο. Προσοχή στο μωρό! Σε προσοχή του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού, γι' αυτό μπορεί να τον μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τον καθίσει, σπέπει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γιορτοκόρες απέκτησαν πως άλλο ιδέες και μην πράξει. Ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει. Το θείο πήγε ο πατής αγκιάς. Την γρηγούλα και το δικαστή μέχρι σε τις πύλους του Σαρπά. Προσοχή στο γόρι! Αχ, αναστέναξη γιαγιά! Να πάρει εμένα ένα πίθανο μάλλον θα ήταν τελείως παράξενο και δεν το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού. Είμαι ο δικαστής ενοχλημένος. Είναι αφήνω τον αγώνος. Στο τέλος γίνεται γελασμένο. Απαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά, ο δικαστής φύγει με πάθος και προς τους θάνατους τον μεταβάω. Ένα αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος! Τι ακριβώς είναι εκεί πίσω, αδυνατόν να με φέρω εκτενώς, μα μη για το θέαμα συνεπάρει. Τις φρύγους, τι ένωσε. Τώρα θα σας πω. Εδώ έχει ανέκδοτο. Άρα επειδή τα ξέρετε τα περισσότερα, ποιο να σας πούμε. Να σας πούμε αυτό με το... Αν τα ξέρετε. Και τα σιωπή. Περίμενε. Αυτό με το μαριό το ξέρετε. Ωραία. Λοιπόν, είναι το Μαριό. Κοπέλα από την Κρήτη, η οποία πάει στη μαμά της και της λέει «Μαμά, θέλω άντρα». Λέει η μαμά της «Έρα Μαριό, φάλαξε εδώ στο καναπέ, όποιον θέλεις και αγαπάς, να τα πείτε». Λέει το Μαριό «Εμένα μαμά, μου αρέσει ο Μανούς». Φώναξε τον μωρή σπίτι, να τα πείτε. Πάει ο Μανούσος, κάτι στο καναπέ, το κοιτάει το Μαριό και του λέει «Μανούσο, έλα Μαριό, σ' αρέσουν τα κουτιά». «Πώς Μαριό και δεν μου αρέσει τα κουτιά, σου φτιάξω ού κουτιά να τρελαθείς». «Μανούσο, έλα Μαριό, σ' αρέσουν οι φασούλες». «Πώς Μαριό, και δεν μου αρέσουν οι φασούλες, σου φτιάξω φασούλες, θα τρελαθείς». Τ' ακούει η μάνα, «Ο Μαριό να σου πω, φωνάει στην κουζίνα». «Για να μου δει τι λες τ' ανθρώπου, κουτιά και φασούλες».
πες του κάτι ερωτικό. Γυρνάει το μαριό, ανανεωμένο. Κάτσε στο καναπέ και λέει, Μανούς, έλα μαζί. Σ' αρέσει το γαμίς. Κοίτα, Μαριό, μ' αρέσει το γαμίς. Σε γαμίσει ο ξαδερφός μου, ο Γιώργης, δηλαδή.